For Honor, Valkenheim Winter 1-4. Κοντεύουμε να τελειώσουμε τους υπότες. Valkenheim Winter λέγεται. Εσύ ήταν εκεί. Και τώρα είμαι ο τύπος, Warden, δεν ήσουν καλός πριν, ρε, σε έπιασα να πούμε. Να μάθεις, ρε, να σε πιάνουν όλη την ώρα. Όμηρο, αν δεν ήμασταν εμείς τι θα έκανες, ρε, θα σε χάναμε. Τέλος πάντων, πάμε να παλέψουμε τους Viking. Τι, δεν μπορεί να μάθει σωστά αυτό στη φάση, πως είναι έτσι. Δεν βολεύει και τόσο. Πέσε κάτω. Και έπεσε στο κεφάλι του. Και τον σκότωσα, τον έβγαλα one shot. Τι με δείχνεις, ρε. Ξαναδείξε με εμένα και θα σου πω εγώ. Τακ. Ένα μία στο κεφάλι έτσι. Μισή μέρα να πούμε με τη φάση. Πάμε, στρατέ μου. Να σκοτώσουμε τους υπόλοιπους. Οπ, το έκανε άμυνα, τι φάση. Δεν θα κάνεις άμυνα εμένα. Πάρε ένα τέτοιο. Πάρε ένα τέτοιο. Έλα ρε, δέξου. Δέξου το, θέλω να το κάνω απλώς. Χλακ. Δεν ξέρω καν τα κόμπο του. Ξέρω εγώ, κάτι ήταν κι αυτό. Εμένα δεν θα με βαράς, κατάλαβες. Δεν θες να μπλέξεις με εμένα. Τι έγινε, παιδιά? Σμπρώξε το, έχετε. Όχι, φύγετε. Όχι, δεν θα το κάνω αυτό. Σε άλλον θα το κάνω. Τι γίνεται εδώ? Όχι, όχι. Καταπέληκτες. Πώς γίνεται αυτό? Έχουν τεχνολογία. Πω. Σοβαρά. Απαγιδέψαν εδώ. Μόλις παγιδευτήκαμε εγώ και εσύ μαζί. Κάνατε μια βλακεία που με φέρατε εδώ. Θα σας σκοτώσω όλους. Θα πληρώσετε για αυτό που κάνατε. Δεν ήταν καλό σχέδιο, ήταν απλώς η μόνη μου επιλογή, λέει. Απλά πέσε μέσα. Εντάξει, δεν θα ασχολούμαι με εσένα μισή μέρα. Έχω κι άλλους να νικήσω. Till the catapult cruise. Πρέπει να πάρω αυτό το καταπέλεκτη. Και no σουπέστες. Αυτό μη σημαίνει no survivor. Να μην επιβιώσει κανένας δηλαδή. Σε ποιον το λέω όμως? Ηλίθεια. Έκανες μεγάλη βλακία. Και έλα που ζει. Το σκότωσα χωρίς στάμινα. Χαχα. Δεν το περίμενες από εμένα όμως. Επειδή δεν είχα στάμινα. Άμα είχα θα το περίμενες. Ωραία, έκοψα τον καταπέλη. Τι κάνει αυτός, ρε? Πάει ο πρώτος καταπέλεκτης, έμεινε ακόμα ένας. Οπ, τι κάνεις εσύ μόνος σου εδώ? Δεν θυμάσαι τι έπαθε ο προηγούμενος φίλος σου? Ναι, καταραίει ο πάγος όμως. Φίλε, δεν θα ήμουν στη θέση σου άμα ο πάγος κατέρεε. Φίλε, εσύ τα ήθελες. Όπα, μη σπάζει κι αυτό. Ωραία. Τι είναι αυτός τώρα? Α, μου λέει το πάρει. Πάρε κι ένα τέτοιο. Έλα ρε. Πω, τι του κάνα, ρε. Άρε, ποιος θα με παλέψει, μωρέ, αυτός, η βλακία, να πούμε. Απλά ψόφα.
Όπα, μου έκανε πάρει. Πόρε, πού. Επέταξε μέσα στο πάγο. Και αυτό απλά προσγειώθηκε έτσι. Εμένα δεν μου κάνει τέτοια, κατάλαβες. Όπα, έχει 50 μπαφ τώρα ο τύπος. Α! Όχι! Οχ, όχι! Αυτό δεν ήταν καλό. Με κοροϊδεύεις. Εσύ φταίς ρε, γιατί δεν ήρθες μαζί μου. Τώρα περιμένει να βαρέσω. Αλλά εγώ δεν θα βαρέσω, θα κόψω το καταπέλικνι. Σ' άρεσε? Ναι, πρέπει να το κάνω πάρει για να δείξω το κάτσι. Ναι, εντάξει ρε παιχνίδι, εντάξει. Ωπα ρε φίλε. Ναι, παιχνίδι τώρα τι όμως. Α, έχει από εδώ, εντάξει. Πάρε καλά. Νομίζω το παγιδευόμουν εκεί για πάντα. Ωραία, τον έριξα στη θάλασσα. Βασικά έσπασε ο πάγος από κάτω του. Αυτό σας έφτυγε. Τι καθόταν εκεί, δεν ήξερε. Δεν ήξερε. Αφού η Βίκινγκ ήταν ηλίθιοι. Λέμε τώρα, εντάξει, πλάκα κάνω. Δεν είμαι ρατσιστής. Απλά λέω τη γνώμη μου. Εγώ πιστεύω ότι οι Βίκινγκ βρωμούσαν. Τι θες τώρα. Πλάκα κάνω, εντάξει, μην ευρειάζεται ή κάτι. Βασικά μην ευρειάζεις, ένας θα βλέπει λογικά. Γεια σου Απόλλιον. Τι κάνεις Απόλλιον? Από εδώ είναι ο Γόρντεν. Γόρντεν κάνει άκρη. Από εδώ είναι ένας τυχαίος κάπτεν. Από εδώ πεθαίνουν. Θα ρίξω το δικό μου τότε. Πάμε. Αυτό δεν κατέληξε καλά. Καταραμένο πράγμα. Από εκεί πάνε οι δικοί μου. Και από εδώ θα πάω εγώ. Άντε γεια ρε. Αυτοί είχαν αριθμούς, εμείς είχαμε τεχνολογία. Α, πάρε κάπου, δεν πήγα από εκεί. Έλα. Απλά ψοφίστε όλοι. Τον βάρεσε με τον νόμο, τι φάση. Ωραία ρε, φτάσαμε στο κάστρο τώρα, θα κάνεις ρε. Ποιος, εσύ θα αγγίσεις εμένα, όπα. Μην το κανένα έμεινα. Πως τόλμησε. Μπορείς να σταματήσεις. Θα τον κάνω πάρει. Άσε τους δικούς μου ρε ήσυχους. Ξέρεις τι. Δεν θα με πιάσεις ποτέ καριόλ. Απλά πες μέσα στη φωτιά. Θα σε κάψω ζωντανό. Απλά ψόφα. Ωραία. Αν όλοι αυτοί τυπικά ο άκρη, ίσως να μπορέσω να το τραβήξω. Μπορείτε να κάνετε. Δεν είσαι εδώ. Σε έχω βαρεθεί ρε, από πριν σε πολεμάω. Ξέρεις τι. Πέσε και στη φωτιά. Ψητό σουβλάκινγκ. Όχι. Δεν του έκανα το fatality πράγμα. Ωραία, με καλύβει ο Γόρντεν. Γόρντεν, άμα δεν με καλύψεις, την έχεις κάτσει άσχημα. Θα σε δώσω στην απώλεια να σε κόψει στο λαιμό. Και ανοίξαμε τις πύλες. Και μπαίνουν όλοι μέσα. Nice. Νικήσαμε από ό,τι φαίνεται. Πήραμε και αυτό το κάστρο. Εμείς οι υπότες έχουμε κατακτήσει τα πάντα. Οτιδήποτε υπάρχει σε αυτόν τον πλανήτη. Δεν μπορούσαμε να αφήσουμε άτομα πίσω να προσέχουν τους
τους φυλακισμένους. Γι' αυτό θα σκοτώσουμε όλους. Λίγο βίαιο. Εντάξει όμως. Πρόσεχε, μη σου φάει το αυτί ή κάτι. Τι φάση, δες εδώ πως είναι το γομάρι. Δυνατός. Δεν κα... α... τι, γιατί μην το σκοτώσουμε αυτόν. Σκότωσε τον Ντέιβις, όχι τον Ντέιβις ρε. Μας σκότωσε πολλά άτομα, γιατί να τον πάρουμε. Θα τον πάρει και αυτόν στο στρατό. Όποιος δεν αντιστέκεται, ψοφάει. Όποιος αντισταθεί απέναντί της, την λέει αυτή. Α, μπράβο, είσαι δυνατό γομάρι. Πώς θα τον εμπιστευτούμε ρε. Αυτός δεν είναι καν υπότης, είναι Viking. Φόρτις κότς. Ψήγα να σκοτώσω και 100 ρε. Τώρα έχει και Viking. Ναι, τα σημεία μας προδώσει και την μαχαιρώσει πισόπλατα ρε. Τι φάση. Τώρα το επεισόδιο ήταν λίγο μικρό, άμα είναι θα παίξουμε ακόμα ένα. Λογικά, δεν ξέρω, θα δω άμα είναι μικρό ή μεγάλο και θα κόψουμε ζελτέιπ. Σαμποράζ. Και τώρα θα είμαστε η τέτοια. Με, η Mercy. Η Mercy είναι αυτή που βάρεσε τον χοντρό στο προηγούμενο επεισόδιο ή στο προηγούμενο κομμάτι του βίντεο. Με το σπαθί στο πόδι για να πέσει κάτω για να γονατίσει και να του κόψουν το κεφάλι. Θα τη δείτε τώρα. Έπρεπε να περάσουν οι δικοί μας, αλλά μας εμπόδιζαν αυτοί οι τύποι, οι γεφυρές τους. Οπότε, εγώ θα τους κάνω χώρο να περάσουν. Είμαστε οι Mercy. Ναι, ναι, ξέρω. Εντάξει, δεν θα πω εμείς το κάθε άτομο τώρα. Εσύ απλά πάρε φωτιά. Αυτή είναι απλώς captain, δεν θα μου κάνω κάτι. Οπα, για μισό. Ναι, ναι, μου ζήτησε η Απόλλιον, οπότε εγώ... άκουσα τις διαταγές της. Έλα ρε. Και... χα. Τα πέκρουσα όλα. Σταμάτα να με βαράς ρε. Άουτς, μη. Μπορείς να σταματήσεις να με βαράς. Σταμάτα. Και το... πω, έτσι εδώ τι του έχω κάνει. Τον έχω σαπίσει στο ξύλο που με του βάλα τόση αιμορραγία. Έχασε όλο 5 λίτρα από το αίμα του. Είμαι stealth εγώ. Από εκεί δεν θα πάω βασικά, είναι πολλά άτομα. Πάει κι αυτός. Nope. Σιγά μην σας παλέψω. Τι λέει αυτός ρε. Πέσε κάτω. Ας συνεχίσουμε. Stealth. Δεν θα με φτάσετε ποτέ. Καριόλιδες. Δεν θα με πιάσετε ποτέ. Ποτέ όμως. Άντε γεια. Φίλε, τι κάνεις με το σπαθί σου. Και θα αναγκαστώ να παλέψω μερικά άτομα γιατί εντάξει. For honor παίζουμε, δεν θα σκοτώσουμε κανέναν.
Και μετά πάμε να παίξουμε For Honor. Αφού σκοτώσουμε κάποια άτομα στην πραγματική ζωή, θα πάμε να παίξουμε For Honor. Defig. Ωραία. Και αφού τους αγνοείς άλλους, θα ρίξω αυτόν κάτω. Δεν θα με πιάσει ποτέ. Επειδή εγώ είμαι ο stealth ninjos. Και του ξέφυγα, έτσι απλά. Τον έριξα κάτω. Από ό,τι φαίνεται εσύ θες μάχη, ε. Ωπα, ε. Φίλε. Να μάθεις να με βαράς εμένα. Χοντρέ Viking Πανάσημε. Πάρε κι άλλο δηλητήριο, δηλητήριο, αιμορραγία. Αλλά μοιάζει σαν δηλητήριο επειδή χάνει συνεχόμενη ζωή. Μη με βαράς εμένα. Άντε ρε. Που θα με βαρέσεις να πούμε. Εμένα ρε. Χλάχ ρε. Μες στην κοιλιά. Να μάθεις. Εντάξει, είσαι κρίμα, είσαι ένας απλός captain officer βασικά. Οπ. Και φτάσαμε στο κάστρο τους. Δεν είναι κανένας στην είσοδο, είναι εκεί στην άκρη, να εντάξει για μια ασχοληθώ μαζί του τώρα. Τι λένε οι άλλοι τη φάση, δεν πρόλαβα να το διαβάσω. Σιγά με ασχοληθώ με αυτούς. Αυτό δεν νομίζω ότι έπρεπε να συμβεί. Από εκεί μέσα βγαίναν τυπάδες, οπότε εγώ τους κλείδωσα. Και δεν θα ξαναβγούν ποτέ από εκεί μέσα. Και ψόφαση, please. Απλά πέσω στον τοίχο, φάει ένα τέτοιο. Και τρεις φορές μαχαιράκι. Και απλά, εντάξει. Σκληρό καρύδι, ε. Τι θα μου κάνεις. Βλέπεις που σκουνά το χέρι μου. Βλέπεις. Άουτς, πόνεσε αυτό. Σταμάτα. Σταμάτα να βαράς τον βαρά, ωραία. Άντε, να μάθεις. Θα βαρέσεις εμένα. Πάλι το ίδιο έκανα. Εγώ συνήθως απαντάω στον έχει τετράγωνο. Δεν πειράζει, η ζωή είναι ωραία. Τι με δείχνεις, ρε. Εμένα δείχνεις. Θα σε σκοτώσω, ρε. Δεν θα με ξαναδείξεις εμένα. Πάρε κι εσύ μέσα. Δεν έχει πολλά κόμπο, μόνο αυτά έχει. Ακούτε πως αναπνέω. Τι φάση. Δεν του έκανα. Ας βάλω αυτό το πράγμα εδώ μέσα. Αυτό το ακόντιο. Δεν ξέρω τι θα μπορούσε να συμβεί. Μπλοκάρει όλο. Οκ. Άρε που θα μου κάνεις και πράγματα. Γιατί μένει ακίνητος ο τύπος, στη φάση. Ωπα, τι του κάνα ρε. Και από την άλλη. Ωραία, θα τον αποτελειώσω με ένα τέτοιο. Ωραία, τρίγωνο. Χλα, χλα. Οπα, ρε. Πάει το κεφάλι. Κρίμα ο άνθρωπος. Τι θα συνέβαινε, αφού αυτό είπες και πριν, ρε. Δεν ξέρεις καν τι θα συμβεί, να πούμε καθυστερημένοι. Το έχω μπλοκάρει. Και τώρα θα πάω να λουτάρω το μέρος εδώ πάνω. Ποιος είσαι εσύ, ρε. Είμαι εγώ. Ο Μούσης. Μπλοκάρω τις εισόδους εδώ πάνω επειδή. Ωπα, ρε, τι μου έκανε. Θα μου κάνεις πάρει το αρένα, ρε. Πας καλά. Είσαι τρελός, ρε. Είσαι τρελός. Πας καλά. Που θα με
Είσαι εδώ. Θα πέφυγε τώρα, θα κάνεις. Αυτό θα το κάνω τόση ώρα. Να μάθεις. Απλά πέθανε από καρδιακή προσβολή από την αιμορραγία. Ωραία. Πάει και αυτό. Αγνώρισα τους μισούς εχθρούς, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Τι πάει να κάνω. Να ελέγξει τι γίνεται. Τι θα του κολοδάχνει το κάνω, τι φας. Ανοίξε τις πύλες, λέει. Ναι, ανοίξε τις πύλες, ε. Και καταραίει όλο το κάστρο. Έπεσαν τα βάρη. Και έπεσε όλο το μπροστινό μέρος. Ο δρόμος καθάρισε. Μην της δίνεις τέτοιο, μην είναι να δίνεις θάρρος. Και άλλη μια νίκη για την Απόλλειον. Και έμεινε μια πίστα ακόμα που θα την δούμε στο επόμενο επεισόδιο. Και θα είναι τελευταία για τους υπότες. Από το επόμενο επεισόδιο, παιδιά, κάντε subscribe, κάντε ένα like. Και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Αντίο.